Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το σημερινό βίντεο. Πριν όμως μπούμε στο σημερινό βίντεο και πριν προχωρήσουμε, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει και να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Σας εγγυώμαι ότι δεν θέλετε να το χάσετε. Τα βίντεο μου είναι top. Αστειεύομαι, αλλά σας παρακαλώ, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα quiz του BuzzFeed, στο οποίο μαθαίνουμε με ποιον Marvel χαρακτήρα έχουμε τα πιο κοινά, δηλαδή με ποιον συνδεόμαστε. Λοιπόν, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα. Να σας πω, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε. Οπότε, επειδή δεν το έχει το μπλε, πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο, δυστυχώς. Οπότε, να δούμε. Κόκκινο, κάτσε λίγο να πάω πιο πίσω για να φαινόμαστε και καλύτερα. Κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και καφέ. Να σας πω, θα πάω στο πορτοκαλί. Διάλεξε μια χαλαρωτική δραστηριότητα. Διάβασμα, γυμναστική, τηλεόραση και μαγείρεμα. Να σας πω, μου αρέσει το διάβασμα, αλλά νομίζω ότι για να χαλαρώσω, μάλλον θα διαλέξω την τηλεόραση. Με ποια λέξη θα περιέγραψες τον εαυτό σου? Το thoughtful νομίζω ότι είναι αυτός που λαμβάνει τα συναισθήματα των άλλων υπόψη. Smart, difficult, nervous. Έξυπνος, δύσκολος και αγχώδης. Αγχώδης. Nervous δεν είναι αυτός που είμαι λίγο αγχωμένος, ναι. Να σας πω, smart και nervous όχι, θα πω ότι είμαι thoughtful. Θεωρώ τον εαυτό μου thoughtful. Ποιον θαυμάζεις περισσότερο? Τον εαυτό μου, τη θεία μου, τους συνεργάτες μου ή την αδελφή μου? Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε κανένα γιατί δεν γράφει για άτομα που όντως θαυμάζω. Θα πω τον εαυτό μου με την έννοια ότι πάντα βλέπεις μια εικόνα του εαυτού σου και τη φαντάζεσαι και προσπαθείς να την πετύχεις. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θαυμάζεις, μπορείς να θαυμάζεις και τον εαυτό σου αυτά που έχεις καταφέρει, το άτομο που είσαι, και να θες και να εξελιχθείς και να πετύχεις παραπάνω, οπότε τον εαυτό μου. Διάλεξε ένα ζώο. Κουταβάκι, βάτραχος, snake, φίδι και γατούλα. Θα πω τη γατούλα. Τι κάνεις μετά από μια δύσκολη μέρα? Το rage νομίζω είναι ότι εκφράζει το θυμό σου. Act bitter, plot revenge. Να σας πω, εγώ όταν έχω μια άσχημη μέρα, συνήθως μιλάω στα δικά μου άτομα γι' αυτό και με τη συζήτηση σιγά σιγά ηρεμώ. Οπότε θα πω το forgive και forget, γιατί αυτό είναι πιο κοντινό. Διάλεξε ένα φανταστικό όπλο. Λεπίδα, σπαθί, μαγεία, stick. Θα έλεγα τη μαγεία, αλλά εντάξει, θα πάρω το σπαθί, δεν πειράζει. Και τελευταία, διάλεξε ένα γλυκό. Popsicle, licorice, cake, donuts. Μ' αρέσουν όλα. Όλα. Σε ποιον δεν αρέσουν τα γλυκά. Αλλά θα πάω με τα donuts, γιατί είναι το safe choice και τρελαίναμε για donuts. Οπότε donuts. Και είμαστε... Είμαι η Γελένα. Μπέλαβα. You're definitely the perfect. Την αγαπώ. Την αγαπώ. Έλα ρε. Μπράβο και δεν μου το είχα. Καθίστε να το κλείσουμε. Η Γελένα λοιπόν από τους χαρακτήρες της Marvel. Αυτός είναι ο χαρακτήρας με τον οποίο ταυτίζομαι περισσότερο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Θα αφήσω το link και το quiz του BuzzFeed στο description. Αν θέλετε να πάτε να το κάνετε κι εσείς. Και εγώ θα σας δώσω ένα επόμενο βίντεο. Bye!